επιχειρηματικούς κλάδους, δικούς του επιχειρηματίους νεόκλητους, με πολλά χρήματα, ώστε να είναι το αντίπαλο δέος των οικονομικών αλυσίδων που εντάσσονται στη σφαίρα επιρροής των κεμαλικών ή των κοινωνιστών. Αυτό έκανε. Έδειξε δικές του οικονομικές ομάδες. Είναι πανέξυπνος. Δεν πήγε να χτυπήσει. Ακριβώς. Ελεγχόμενες. Ομοιοδοτημένες. Δεν πήγε να χτυπήσει, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, τους ολιγάρχες. Όχι. Έφτιαξε νέους ολιγάρχες ως αντίπαλο. Έξυπνη κίνηση ενός μεγάλου ηγέτου. Πήγε να το κάνει και ο Σίδηρα στην Ελλάδα με τον κύριο Σαββίδη και τους υπόλοιπους, αλλά ο κύριος Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Τους γυρίζει την πλάτη τώρα, ξέρετε. Όταν πέφτεις κάτω, σε παρατάνε όλα τα ποντίκια, θέλουν να το παράγει πρώτα από όταν είναι το όπεν, ας πούμε. Ισμένο. Και ο Α, ο οποίος ήταν φιλοσυζαϊκός κάτω το παρελθόν, έτσι έχουν αλλάξει τάση και σχέση. Τα δικά μας μέσα δεν έχουν καμία σχέση με τον Τουρκία. Τα τουρκικά είναι μονόπατα. Γιατί τους ενώνει μια ιδεολογία. Η ιδεολογία του Κεμάλ, η ιδεολογία του Γκουλέν και η ιδεολογία του Ισλάμ. Στην Ελλάδα οι ολιγάρχες έχουν μια ιδεολογία. Το χρήμα και την εξουσία. Όποτε αλλάζει η εξουσία, αλλάζουν και αυτοί. Για να καταλάβεις την τοπική διαφορά και την ιδεολογική διαφορά των όποιων επιλογών του Ερντογάν. Αντιτίθεται λοιπόν ο ίδιος ο Ερντογάν και καλά κάνει και είναι υποσυμφέρον του σε επερχόμενες κυρώσεις των Αμερικανών. Και πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι, ο ίδιος ο Ερντογάν πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα επιβάλλουν κυρώσεις. Να στο πω διαφορετικά, κύριε Ερντογάν. Να επιβάλλω εγώ κυρώσεις, είμαι Γερμανός. Στο εργοστάσιο της Όπελ στην Τουρκία. Όταν επιβάλλεις κυρώσεις στις εξαγωγές της Τουρκίας, σημαίνει ότι επιβάλλεις κυρώσεις στο εργοστάσιο που έχει στήσει στην Τουρκία, το οποίο κάνει εξαγωγές. Μπορούν να το κάνουν αυτό οι Γερμανοί, μπορούν να αυτοπληροφορηθούν νομίζετε εσείς. Μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στη Mercedes που κατασκευάζουν Mercedes αυτοκίνητα στην Τουρκία σήμερα οι Γερμανοί. Σαφώς και όχι. Μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί στις κυρώσεις τους είναι σφιδωλίτσες στις δηλώσεις τους, ξέρετε. Γιατί ξέρουν ότι εκεί χάνουν λεφτά οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, μόνοι πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται και να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι, δεν υπάρχουν εταίροι, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επιβληθούν κυρώσεις όπως φανταζόμαστε. Γιατί πολύ απλά όταν επιβάλλει η Γερμανία κυρώσεις στην Τουρκία, είναι σαν να επιβάλλει και γερμανικές εταιρείες κυρώσεις. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ανόητους ηγετίσκους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η υποδημιουργία της χώρας. Ας αναρωτηθούν οι ψηφοφόροι. Η Τουρκία έχει περίπου 60% ευρωπαϊκές επενδύσεις, ευρωπαϊκά εργοστάσια. Θα πάει να βάλει Ευρώπη κυρώσεις στην Τουρκία. Είμαστε με τα καλά μας. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, κύριε Μιλονάκου. Γι' αυτό και λέω ότι είναι επικοδομητικά αυτά που λέμε πολλές φορές. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, αλλά και οι ψηφοφόροι, ότι μία είναι η λύση, η ελληνική. Και 7 Ιουλίου πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα. Τι θέλετε, ψεύτες και πειλέτες και λογαριασμό. Και μιλάτε για εκλογές, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθείτε και στους εκλογικούς αντιπροσώπους. Σαφώς, χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Πέρα τηλεφώνηση, μπορούν να επικοινωνήσουν τα γραφεία μας για να πούν είμαστε δίπλα στον καλό αγώνα που κάνετε. Σας επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη έτσι κι αλλιώς. Βγάλανε ένα περίεργο γραφικό τύπο δίδε καθηγητή σε ένα κανάλι παραγραφικής εμβέλειας, ο οποίος έλεγε δεν είναι λέει, σίγουρη αυτοδυναμία. Το γνωστό κανάλι του Sky, το οποίο πάση τόση, να μην πω τη Sky είναι, το οποίο όλη μέρα μας λιδωρεί, θα πω το εξής και μας έχει απομονωμένους έτσι κι αλλιώς. Έβγαλε έναν τύπο σεβάσμιος, έδαινε τη γυναίκα του, ξέρετε, σε δικαστήρια για ψευδοδαρμό γυναίκα το έχει πάρει 15 φορές. Και αυτός ο τύπος είχε την άποψη ότι είναι εξηλιθίωση να ψηφίζεις, λέει, μικρά κόμματα. Αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι κρατικοδίωτος καθηγητής πανεπιστημίου, έδρανε τη γυναίκα του και έχει το ύφος. Και το ύφος να λέει ηλιθίους 400-500.000 ανθρώπους που ψήφισαν μικρά κόμματα. Αυτός είναι ο ηλίθιος, που θεωρεί ηλίθιους τους Έλληνες. Τέτοιους θέλει το σύστημα, τέτοιους δίδε καθηγητές που τους λαδώνει με χρήματα ως καθηγητές για να γίνονται τα παπακαλάκια του συστήματος. Απέναντι τους είμαστε, μας βρίζει. Ο Λεβέντης, η Χρυσή Αυγή, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι βρίζουν την ελληνική λύση. Άρα κάτι κάνουμε καλό. Άρα ως εξωσυστημικοί κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Γι' αυτό και επιμένω και λέω ελληνική λύση 7 Ιουλίου για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Νομίζω ότι δίνεται την καλύτερη πάσα για να κλείσουμε και την εκπομπή γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Έτσι δεν ο χρόνο. Πώς περνάει ο χρόνο σα, κύριε Μπλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να πω ότι έχουν δυνάξει εξαιρετική εκπομπή σε λίγο. Θα την παρακολουθήσετε, έλεγα προηγουμένω που την ετοιμάζαμε. Η κυρία Εμμανουλίδου, μια εξαιρετική εκπομπή να την παρακολουθήσετε στο συνιστό σε όλου σα. Σα ευχαριστώ, κύριε Μπλε. Εκείνη να είστε όλοι καλά.